Παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας χαρακτήρισαν Δαμασκός και Τεχεράνη την επιχείρηση του τουρκικού στρατού στο μαυσολείο του Σουλεϊμάν Σαχ. Κοντά στη Μεθόριο και εντός του Συριακού εδάφους σε ασφαλή τοποθεσία, οι δυνάμεις της Άγκυρας εργάζονται εντατικά για την ανοικοδόμηση του μνημείου. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την ισχύ της Τουρκίας. Όλοι πρέπει να τη γνωρίζουν. Ακόμα και μία πέτρα να υπάρχει που αντιπροσωπεύει την κληρονομιά μας, είναι καθήκον μας να την προστατεύσουμε, ανέφερε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου. Είναι η τρίτη φορά που το μαυσολείο του Σουλεϊμάν Σαχ αλλάζει τοποθεσία. Βάσει της Γαλλοτουρκικής Συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης του 1921, η περιοχή του τάφου συνιστά τουρκικό θύλακα εντός του Συριακού εδάφους. Τα οστά του παππού του ιδρυτή της Οθωμανικής Δυναστείας βρίσκονται προσωρινά σε στρατιωτική βάση της Τουρκίας. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η μεταφορά του μνημείου πραγματοποιείται με βάση το διεθνές δίκαιο, καθώς η περιοχή απειλούνταν από τους τζιχαντιστές.